αντιμετωπίσει και αυτό. Διογέννη, δυνατό σε θέλω. Είσαι, ε? Δεν σε βλέπω όμως, έχεις σκύψει το κεφάλι. Πού θα σε δω. Και μου λες, τις πονηριές να τις κάνεις πριν, τα ξήξερες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ο Στέργιος στην Κριτική Επιτροπή άρεσε. Είχαμε μία διαφωνία για το κομμάτι που επέλεξε. Από τον κύριο Καπετανίδη. Ο Διογέννης αντιμετώπισε μικρές ενστάσεις ως προς την κίνησή του. Δεν άκουσα εγώ όμως ούτε τον κύριο Κωστόπουλο, ούτε τον κύριο Κοντόπουλο, ούτε τη Μάρο, αλλά ούτε και τον Κώστα, να λένε ότι δεν τραγούδησε καλά. Και το Στέργιο και το Διογέννη, όπως και όλα τα παιδιά, αλλά στην παρούσα φάση, τους αφήσαμε στη δική σας την κρίση. Τι αποφασίσατε? Ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει? Στέργιο. Διογέννη. Διογέννη και Στέργιο. Οι τηλεθεατές μας πραγματικά ψήφισαν και θέλουν να παραμείνετε και οι δυο στο Greek Idol! Βλέπω τον Δημήτρη Κοντόπουλο να φυσάει και να ξεφυσάει. Η Μάρο φυλάει το Διογέννη. Ο Κώστας έχει αγωνία. Ο κύριος Κωστόπουλος με κοιτάζει. Με αγωνία. Αγωνία. Γιατί είναι νέα παιδιά, όπως σας είπα. Μαλακά. Και γιατί ρισκάρουν και γιατί ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Ναι, το Greek Idol φροντίζει για το μέλλον των παιδιών αυτών. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε την Τάνια και τον Βασίλη. Ένας από τους δυο την επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι στο Greek Idol. Αυτό δεν το αποφάσισε η Κριτική Επιτροπή, το αποφασίσατε εσείς από το σπίτι. Παρακαλώ πάρα πολύ και τα δύο τα παιδιά, και την Τάνια και τον Βασίλη, να έρθουν κοντά μου. Ένας από εσάς δεν έπεισε το τηλεοπτικό κοινό. Όμως, η ζωή δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζουμε. Θέλω να ξέρετε ότι σας συμπαθούμε και τους δυο ιδιαίτερα. Και πιστεύουμε και στους δυο. Επειδή όμως έτσι είναι το παιχνίδι, ή ο Βασίλης ή η Τάνια την επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι στο σπίτι του Greek Idol και δεν θα μπορούν να μοιράζονται με τα παιδιά τα όποια θέματά τους, αλλά και δεν θα τραγουδήσουν μπροστά στην Κριτική Επιτροπή και σε εσάς. Ποιος από τους δυο είναι σε εισαγωγικά ο άτυχος της απόψινής βραδιάς του Greek Idol? Η Τάνια και ο Βασίλης με κοιτάζουν, χαμογελούν. Εγώ καθόλου.
Βασίλη και Τάνια. Οι τηλεθεατές έχουν την επιθυμία να παραμείνει στο Greek Idol, να δοκιμάσει την τύχη του, να ζήσει το όνειρό του. Να γεμίσει αισιοδοξία. Τη ζωή του. Ο Βασίλης Παιδιά Η Τάνια δεν θα είναι μαζί μας την επόμενη εβδομάδα. Μαζί μας την επόμενη εβδομάδα. Ο Βασίλης είναι αυτός που θα παραμείνει την επόμενη εβδομάδα για να τραγουδήσει στο Greek Idol. Η Τάνια δεν έπεισε το τηλεοπτικό κοινό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπα είναι ότι μπορεί να ζήσει τον όνειρό της, ότι μπορεί να αισιοδοξεί, μπορεί να ελπίζει και μπορεί να ονειρεύεται, γιατί κάποια άλλη πόρτα μπορεί να ανοίξει. Τάνια, Βασίλη, τι έπαθες? Έλα. Δεν την παλεύετε μία. Ποιος δεν παλεύεται? Θες να πιάσεις την καρδιά μου? Εντάξει, και οι καρδιές των άλλων παιδιών έτσι είναι. Τάνια, θα κλείσουμε το σημερινό Greek Idol με το τραγούδι που έχει γράψει ο κύριος Κοντόπουλος, που μιλάει για αισιοδοξία. Μιλάει για όνειρα. Και εγώ θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, που μείνατε απόψε κοντά μας μέχρι αυτή τη στιγμή στο Greek Idol. Ήταν ανατρεπτικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο, χειροκρότημα που ήταν κοντά μας, τον Δημήτρη Κωστόπουλο, τη Μάρο Δωδωράκη, τον Κώστα Καπετανίδη. Μπράβο. Όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή. Και κλείνουμε με το όνειρό σου, Τάνια. Εντάξει, πάμε παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Καλό βράδυ! Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, μαζί θα βρούμε το Greek Idol και την επόμενη εβδομάδα. Απλώσα το χέρι μου να πιάσω ένα αστέρι. Ρώτησα το αύριο τι δώρο θα